Αλλά αν έχουμε αυτό το θέμα εδώ, είναι δυνατόν τα λαγωνικά της εκπομπής να μην σπεύσουν να το κλείσουν? Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Θεοδώρα, για να δούμε λίγο το βίντεο εδώ πέρα με τη μικρή ελπίδα. Λοιπόν, είναι η μικρή ελπίδα. Είναι ένα προβατάκι το οποίο βρίσκεται στη Μήλο. Και τι κάνει, Εύη? Λοιπόν, ακολουθεί πιστά τον ιδιοκτήτη της, τον κύριο Γιώργο Κουρέλη, ναι. Καθώς από μωρό... Θεοδώρα, πάμε να το δούμε σε πλήρη οθόνη, έτσι να δει, έτσι, μπράβο, πάμε. Μπράβο, αγάπη. Έλα. Έλα, κοριτσάρα μου. Μπράβο. Σου δώσω κι άλλο, θα σου δώσω. Σιγά σιγά, μην κοντήλεις. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, δεν στο παίρνω. Δικό σου είναι. Δικό σου είναι η κούκλα μου, θα σου βάλω κι άλλο, έλα. Εγέννησε η μητέρα ότι έκανε δύο. Αυτή ήταν το πιο μικρό και ήτανε, δεν μπορούσε να το θρέψει η μητέρα. Ήταν πολύ μικρό. Δεν μπορούσε να πάει στο βυζί και το βρήκα εγώ στο χωράφι και το πήρα και το πήγα στο σπίτι. Έβγαλα λίγο γάλα πρωτόγαλο από τη μάνα του και το έβαλα σε μία σύριγγα και το έβαζα σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα μέσα στο στοματάκι του. Και σιγά σιγά από εκεί πέρα το πήρα στο σπίτι, του βάλα σε μια κοφίνη λίγα αχεράκια και το έβαλα στο λίγο να ζεσταθεί. Και από εκεί και πέρα το είχα στο σπίτι μου και μέχρι τώρα με ακολουθεί όπου και πάω. Και... Έλα, πάμε. Έλα. Πάμε. Ας πάρω γαλατάκι. Για να πάμε λίγο. Είναι ο κύριος Γιώργος Κουρέλης. Είναι πρώην ναυτικός βέβαια και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, επιχειρηματίας εκεί. Και μας χάρισε αυτό το ξεχωριστό πλάνο. Αυτές τις ξεχωριστές εικόνες, βέβαια, είναι η ατραξιόν της Μήλου. Ξέρετε το θέμα με το προβατάκι, έχει πάρει διαστάσεις. Και υπάρχει βέβαια η είδηση αυτή και σε διεθνή δημοσιεύματα. Δηλαδή θα πάνε τουρίστες στη Μήλο και θα ζητούν να γνωρίσουν τη μικρή ελπίδα. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τον κύριο Γιώργο. Έχει τη μικρή ελπίδα δίπλα του. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο? Γεια και χαρά, γεια σας. Καλησπέρα σας. Εσείς τι κάνετε? Είμαστε καλά και εντυπωσιασμένοι με την οικειότητα με το προβατάκι. Με το προβατάκι. Έχω συμπάθεια στα ζώα και μου αρέσουν πάρα πολύ βέβαια. Και από ό,τι είπατε και προηγουμένως, αυτό το έκανε η μητέρα του μέσα στη μέση του χωραφιού. Ήταν γέννησε βράδυ και πήγα εγώ το πρωί και το είδα. Μέσα στο χωράφι ήταν αυτό και το αδερφάκι του. Αλλά το αδερφάκι του όμως ήταν πιο μεγάλο και ήπιε λίγο πρωτόγαλο και έστησε και κούναγε λίγο. Και όταν πήγα κοντά είχε λίγα χορταράκια εκεί πέρα και πάω κοντά και το βλέπω το άλλο, το οποίο ήταν χάμο, κάτω κατάχαμα και ίσα ίσα που δηλαδή μάλιστα συγκεκριμένα το έχει χτυπήσει και ένας γλάρος στο ποδαράκι του. Και ήταν και ένας κόρακας δίπλα και προσπαθούσαν να του βγάλουν τα μάτια. Εκεί την ώρα προχώρησα εγώ γρήγορα και το πήρα και το πήγα σπίτι. Προσπάθησα, έβαλα το πρόβατο στη μάντρα και το βγάλα λίγο ένα ποτηράκι γάλα, το οποίο το γάλα αυτό το έβαλα γιατί δεν μπορούσε να το πιει, το έβαλα σε μία σύριγγα και δίπλα στο στόμα του ακριβώς του βάζα σταγόνα, σταγόνα, δηλαδή το πρόβιο γάλα. Αυτό ήταν φάρμακο. Και το έβαλα εκεί πέρα περίπου καμιά δεκαριά σταγόνες, το άφησα καμιά ώρα γιατί είναι μικρό. Το είχα βάλει στο κοφινάκι μέσα με το άχυρο, το είχα βάλει και στον ήλιο να σταθεί γιατί κρύωνε όλη νύχτα που ήταν απ' έξω. Μετά το έβαλα στο σπίτι, σιγά σιγά του ξανάδωσα πάλι λίγο, ζέστανα πρώτα λίγο το γάλα, το ξαναέδωσα και μετά αφού το ήπιε και το άλλο γάλα, το έβαλα να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Και μετά πάλι από περίπου τις 2 ώρες, γιατί ήθελα να γυρίσω εδώ στον Αδάματα, γιατί αυτή η περιοχή Λούλου είναι περίπου 1/4 να πάρει το αυτοκίνητο, το ξαναπήρα πάλι, το ξανάβαλα γάλα, αφού νόμιζα ότι είχε φάει το κυλιδάκι του καλά, τα άφησα στο σπίτι και ήρθα εγώ στον Αδάματα εδώ στο σπίτι μου στο ξενοδοχείο. Και μετά την άλλη μέρα το πρωί-πρωί στις 6 ώρα πήγα. Έβγαλα πάλι λίγο γαλατάκι από την προβατίνα πρόβιο και το ξανάδωσα, το έδινα περίπου αυτό καμιά δεκαριά μέρες. Και όπου τα κατάφερα και το έκανα τώρα και είναι περίπου τα 10 κιλά και έτσι τα καλά καθόμουν όπως καθόμουν εκεί και σκεφτόμουν, λέω πώς να το βγάλω και το βγάζω ελπίδα. Ελπίδα, το μάλιστα. Είναι και επίκαιρο βέβαια το όνομα με πολλά μηνύματα, ελπίδα στις μέρες μας. Ναι, βέβαια, ναι. Ο καλύτερος φίλος τώρα...
Είμαι ο καλύτερος φίλος από ό,τι είδατε. Και το ωραίο ποιο είναι? Το ωραίο είναι το εξής, ότι εγώ φεύγω με το αυτοκίνητο από τον Αδάματα και πηγαίνω στην εξοχή στο σπίτι. Περίπου τα 200 μέτρα, καταλαβαίνει τον ήχο του αυτοκινήτου και μόλις φτάσω στα μισά μου κάνει ένα μπε, σταματώ το αυτοκίνητο και έρχεται δίπλα μου στην πόρτα, με περιμένει να ανοίξω, να το πάρω, να πάω πάνω σπίτι, να του ζεστάνω λίγο το γάλο, όχι πολύ βέβαια, για να του δώσω ένα φακιά. Άμα το φάει, πίνει περίπου τα 3 μπουκάλια, γιατί έχει μεγαλώσει τώρα, και άμα φύγω του δίνω άλλο ένα απογεύμα από την εξοχή, και μόλις του πω, έλα, πήγαινε τώρα, φύγε, πήγαινε κάτω στη θέση σου, κάνει χτυπηματάκια, σαν να είναι ευχαριστημένο βέβαια, και πάει κάτω στη θέση σου. Και άμα φεύγω, του λέω, Ελπίδα, φεύγω. Αύριο λέω πάλι. Κύριε Γιώργο, και είδαμε και ωραία. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Ωραία πλάνα εκεί στο σούπερ μάρκετ. Είδαμε και ωραία πλάνα από το iFmerida, ναι, που ανέβασε το βίντεο στο σούπερ μάρκετ. Οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι τη Μήλου, πώς ακριβώς αντιμετώπισαν αυτό το θέμα? Γιατί μας είπατε ότι οι τουρίστες ήταν πολύ θερμοί. Οι εγώ αυτό στην αρχή προ 15 μέρες το είχα φέρει έτσι, γιατί έχω δύο πανέμορφες εγγονές και το έφερα για να το δουν οι εγγονές μου. Κάνανε χαρά το ένα το άλλο. Λέω, αφού με ακολουθήσει, λέω, δεν πάω μια βόρτα μέχρι κάτω στην παραλία, δεν είναι κοντά από το ξενοδοχείο να πάω στην πλατεία, είναι περίπου τα 3 λεπτά. Καταρχήν πήγα στην τράπεζα. Πήγα μέσα στην τράπεζα με αυτό. Με το που μπήκα στην τράπεζα μέσα, δηλαδή, τι είναι εδώ, τι είναι αυτό, τι πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα. Λέω, παιδιά, ήρθε να κάνει μια κατάθεση. Τελικά, αφού τελειώσαμε εκεί όλοι οι φίλοι, γιατί είναι φίλοι, βγήκαμε έξω. Μετά πάω στο σούπερ μάρκετ, την πρώτη φορά πάρω γάλα. Μετά, το ξέρει, φωνές, ο κόσμος κακό εκεί πέρα λέει, ρε παιδιά, πού βρέθηκε, τι είναι εσύ? Εγώ έκανα το, δεν μιλάγα ότι είναι δικό μου, αυτό με ακολουθήσει. Και βγαίνει εκεί η διευθύντρια και λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Οπότε, αφού πήγα πια στο ταμείο, λένε, είναι του κύριου Γιώργου. Γιατί με ξέρουν οι υπάλληλοι. Πήρα τα γαλατά του, αυτό έβγαινε και σηκώδια και αυτοί. Κατεβαίνω μετά τώρα, πάλι ξανά στην. Οι τουρίστες, φαντάζομαι, ναι, τουρισμό. Οι τουρίστες, για πείτε μας. Ναι, βέβαια. Και έχει τουρισμό το νησί. Και σήμερα συγκεκριμένα, όπως ανεβαίνουμε από την πλατεία να έρθουμε στο ξενοδοχείο, ήταν 5-6 παιδάκια, δεν ξέρω αν το είδατε, και ήταν εκεί το αγκαλιάζε. Λέω, χαδέψετε το, δεν υπάρχει πρόβλημα να καθέσετε. Και καθόταν και αυτό ήρεμα εκεί να το πιάσω. Δεν είναι άγριο. Αλλά λέω, αν δώσεις ένα ζώο αγάπη και στο γύρο και το περιποιηθείς, δεν πρόκειται να σε ξεχάσει ποτέ. Να σε ξεχάσει αυτό, ποτέ. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, κύριε τίποτα. Γιώργο, που και αγάπη τους δίνεις, ναι. Αλλά θα σε προδώσουν, βέβαια, και θα σε ξεχάσουν. Ναι. Κάθομαι εκεί στην εξοχή και τρώγω και είναι δίπλα μου. Είναι δίπλα μου και με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Είναι μάλιστα. Δίπλα μου και με κοιτάζει ξέρετε, μέσα στα μάτια. Ξέρετε, πίσω από αυτή την όμορφη σχέση κρύβεται ένας ευαίσθητος άνθρωπος όπως είστε. Και προκύπτουν και πολλά μηνύματα, συνηθίζω να το λέω, σε ξεχωριστά θέματα και σε ξεχωριστές συνδέσεις και για τα νέα παιδιά, πόσο όμορφα συμπεριφέρεστε σε ένα μικρό προβατάκι, φανταζόμαστε και πόσο βέβαια. Όμορφα συμπεριφέρεστε και στους ανθρώπους. Κοίτα. Παραδείγματα συμπεριφέρομαι διότι εμφανίζουν. Κοίταξε, εδώ εντάξει, εγώ επειδή έχω και δύο ξενοδοχεία και πηγαίνω, έχω πάντα την καλή διάθεση να εξυπηρετώ, να ό,τι θέλουν τα πάντα να τους εξυπηρετήσω, που είναι οι καλύτερες παραλίες, που το ένα, που το άλλο, τα πάντα, όλα. Είναι αυτό που μου αρέσει, πώς το μου αρέσει. Κύριε Γιώργο, μ' αρέσει να εξυπηρετώ και τα ζώα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και βέβαια να ευχαριστήσουμε και την κόρη σας, την Ευθυμία. Την κοριτσάρα μου, θέλετε να μιλήσετε λίγο με την κόρη μου, να σας πει και εκεί να ευχαριστώ? Ελάτε να μας πει βέβαια, εμείς να τους πούμε ευχαριστώ που μας βοήθησε σύνδεση. Εμείς. Όχι, λοιπόν, αν πάρετε την κόρη μου να σας πει και εκείνη δύο κουβεντούλες, έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τώρα και την κόρη. Την καλησπέρα μου και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, έχετε ένα υπέροχο μπαμπά. Ξέρετε, είναι ένα από τα θέματα της ημέρας τα εναλλακτικά. Και προκύπτουν και ξεχωριστά μηνύματα. Αυτό έλεγα και στον μπαμπά σας τώρα. Ακριβώς. Καταρχήν ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που μας καλέσατε και ακουγόμαστε και στην Κρήτη και όχι μόνο. Βέβαια. Ο πατέρας μου είναι δοτικός άνθρωπος σε όλους. Ακόμα και στα ζωάκια. Εννοείται. Να πω μια μαντινάδα. Βέβαια, να πει μια μαντινάδα. Πάμε να πει μια μαντινάδα. Να πει μια μαντινάδα. Να πω και μια μαντινάδα. Ναι, πάμε. Να πω μια μαντινάδα, μου το επιτρέπεις? Βέβαια, και να κλείσουμε. Αυτή την.
Αυτή την έχω βγάλει εγώ. Η Μήλος αναστέναξε σε μητέρα, η Κρήτη ανταποκρίθηκε, εδώ είμαι θυγατέρα. Κι άλλη μία ακόμα. Όπως η Κρήτη κάφημα έχει τον Ψιλορίτη, έτσι και εμάς η Μήλο μας έχει την Αφροδίτη. Έτσι, ευχαριστώ, μπράβο, τους χαιρετισμούς μας. Μπράβο, μπράβο, τους χαιρετισμούς μας. Υπέροχος. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Υπέροχος. Και ο κύριος Γιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ευθυμία. Λοιπόν,